Ένας θανατηφόρος συνδυασμός που θα οδηγούσε σε οριστική κατάρρευση και τον πιο υγιή οργανισμό. Είναι το αίτιο του θανάτου του 6χρονου κοριτσιού που άφησε την τελευταία του πνοή μέσα σε λίγες ώρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου την περασμένη Κυριακή. Όπως ανακοίνωσε ο θεράπων ιατρός του παιδιού, οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο ιολογικό εργαστήριο του Παγνή βγήκαν φετικές στον ιό της γρήπης Ι1Ν1, ενώ μικροβιολογικά ανιχνεύθηκε και στέλεχος σταφυλόκοκκου στον πνεύμονα του παιδιού. Βρέθηκε ιός της γρήπης. Αυτό το στέλεχος είναι κακό, ένας κακός, ένα βαρύ στέλεχος. Έχουν απομονώσει επίσης από το πνεύμονα τρόπον, από το έκλημα που λέμε εμείς, έχουν απομονώσει σταφυλόκοκκο χρυσίζοντα. Ο συνδυασμός σταφυλόκοκκο χρυσίζοντα, σταφυλόκοκκος αούρεους είναι στην τεχνιογραφία και ιού της γρήπης, είναι γνωστός ότι αυτοί οι δυο μαζί οι μικροοργανισμοί αρκούν για καταλήξει οποιοδήποτε γερός, ικανός ασθενής. Δηλαδή μιλούμε μόνο για υψηλού κινδύνου. Και ένας πολύ υγιής άνθρωπος με αυτά τα δύο μικρόβια σε μια πνευμονία μπορεί και συνήθως είναι το τέλος μοιραίο. Όπως ξεκαθάρισε ο Διευθυντής Παιδιατρικής του Παγνή, η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της εξάχρονης οδήγησε αρχικά στη σκέψη για ύπαρξη μηνυκητιδόκοκκου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη. Δεν έχουν βρει ως τώρα καμιά ένδειξη μικροβιολογική που να είναι υπέρ της μηνυκητίδας. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στην υγειονομική περιφέρεια για την έξαρση των κρουσμάτων εποχικής γρήπης, τονίστηκε ότι ο εμβολιασμός παιδιών και ενηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είναι απαραίτητος. Μόνο τα παιδιά, τα πολύ ευπαθή παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά με άσμα, τα παιδιά με καρδιοπάθεια, τα παιδιά με διαβήτη. Όχι όλα τα παιδιά όμως. Ένα παιδί πάει σχολείο, δηλαδή και ένα γερό παιδί, δεν χρειάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες τις ελληνικές να εμβολιαστεί. Ο κύριος Γαλανάκης έδωσε απαντήσεις και σε όσους γονείς επιθυμούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, παρότι δεν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Οι οδηγίες είναι μην το εμβολιάσεις, αλλά αν ο γονιός έχει άγχος, γιατί ο γονιός έχει άλλο σκεπτικό. Αν θέλει να εντρός, ας πούμε, εντάξει με το παιδί του, ας το εμβολιάσει. Δεν είναι κακά εμβόλια, δεν θα κάνει παρενέργειες, όμως άλλο το του γονιού η θέση που έχει το άγχος του, που θέλει να εντρός καλυμμένος, και άλλο η θέση του ιατρικού σώματος. Συστήνεται ακόμα και αυτή τη στιγμή να γίνει ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων. Όλοι οι υπόλοιποι τηρούμε με σχολαστικότητα τα μέτρα υγιεινής. Αυτές τις μέρες υπάρχει έλλειψη εμβολίων στο εμπόριο, με 50.000 να έχουν παραγγελθεί, ενώ ήδη 82.000 άτομα έχουν εμβολιαστεί στην Κρήτη μέχρι σήμερα. Μιλάμε για μια συνηθισμένη περίοδο γρήπης, όπου έχουμε ένα συνηθισμένο, δυστυχώς το λέμε συνηθισμένο, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, η φύση έχει τις δικές της νόρμες. Θανάτων, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό παιδί που ήταν αυτό που συντάραξε την κοινή γνώμη. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξετάσει περίπου 85 κρούσματα, τα οποία βέβαια προέρχονται πάντα από μονάδες ή και νοσηλευόμενους ασθενείς. Το ποσοστό θετικότητας στην Κρήτη είναι περίπου 43%. Επικρατεί φυσικά ο τύπος γρήπης Α1Ν1 με ποσοστό 85% στο εργαστήριό μας. Μέσα σε 11 μέρες, 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό της γρήπης Ι1Ν1. Στις 26 Ιανουαρίου, ένας 38χρονος πέθανε στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Χανίων. Και λίγες μέρες αργότερα, η Κρήτη θα θρηνούσε το 6χρονο αγγελούδι από το Ηράκλειο. Το τελευταίο περιστατικό θανάτου ήρθε στο Ρέθυμνο με μια 78χρονη γυναίκα να υποκύπτει προσβεβλημένη από τη γρήπη Ι1Ν1. Από αυτούς τους ανθρώπους, τους 20 τόσους που εμφανίστηκαν μέχρι τώρα και έχασαν τη ζωή τους, όπως κάθε χρόνο πάλι, το 80% ήταν ανεμβολίαστοι. Και από αυτούς οι πιο πολλοί είχαν κάποιο παράγοντα κινδύνου. Σε βαρύ κλίμα, οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στον νηπιαγωγείο που πήγαινε η μικρή Χαρά συναντήθηκαν με τον γιατρό δημόσιας υγείας της περιφέρειας, παρουσία του Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης. Η επίσκεψή μας εδώ στο σχολείο είχε σαν αποκτητικό σκοπό να καθησυχάσουμε τους γονείς ότι το σχολείο είναι ασφαλές. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ως χώρος και ως περιβάλλον. Είναι το ίδιο καθαρό όσο είναι και όλα τα υπόλοιπα, όχι μόνο της περιοχής μας, της Κρήτης, αλλά και όλης της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα να έρχονται κανονικά, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι έχουμε πει για την γρήπη που έχουμε την επιδημία της αυτή την εποχή. Στον νηπιαγωγείο βρέθηκαν και οι γονείς της αδικοχαμένης Χαράς, με τη μητέρα να περιγράφει λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες δραματικές ώρες της ζωής του παιδιού της. Δείχνοντας μεγαλείο ψυχής, οι γονείς ζήτησαν να μην ακυρωθούν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του σχολείου, προκειμένου να μην τη στερηθούν και τα υπόλοιπα παιδιά.